Πανατολικά, η οποία νομίζω ότι ενδιαφέρει το σώμα, την Παρασκευή 15 Τετάρτου 2011, έγινε στα γραφεία της Κεντρικής Ακαδημίας 65 και Γεναβίου, 8 στην Αθήνα, η πρώτη ιστορική όπως χαρακτηρίστηκε συνάντηση προέδρων δημοτικών κοινοτήτων. Στη συνάντηση παρέστησαν οι πρόεδροι, προσκλήθηκαν, αντάλλαξαν εμπειρίες από το πρώτο διάστημα λειτουργίας του Καλλικράτη και συζήτησαν γύρω από θέματα που δεν αποσαφηνιούνται στον νόμο 3852 του 2010, άρθρα 83 και 84. Και απορρούν τις αρμοδιότητες των πρόεδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και των αντιστοίχων συμβουλίων. Έπειτα από κοινή διαπίστωση ότι τα περισσότερα προβλήματα στην άσκηση των κατοικών τους απορρέουν από ασαφή άρθρα του νόμου, συμφώνησαν ομόφωνα ότι χρειάζονται διευκρινήσεις και πιθανότητα τροποποιήσεις στα συγκεκριμένα άρθρα, όπως συζητήθηκε και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αιγείου, κ. Γιάννης Θεοφανόπουλος. Με ομόφωνη απόφαση, επίσης, συστήθηκε για αυτόν τον σκοπό μια προσωρινή τριμελής επιτροπή, προκειμένου να οργανώσει περαιτέρω το σύνολο των προέδρων και να επιδιώξει άμεση επαφή με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Ντόλιο. Στην άτυπη αυτή επιτροπή μετέχουν ο κ. Γιάννης Θεοφανόπουλος Αίγιο, ο κ. Δημήτρης Καβάρας Αγρίνιο και ο κ. Υγείας Τσαρούχας Αμαλιάδα ως πρόεδρο κοντινών πολιών για τη δυνατότητα άμεσης συνεργασίας. Τόσο η επιτροπή όσο και οι υπόλοιποι πρόεδροι που παρέτησαν θα διευρύνουν τον κύκλο των επαφών και με άλλους κοινωνικούς προέδρους δημοτικών αλλά και τοπικών κοινοτήτων, στοχεύοντας μέχρι την επόμενη συνάντηση να έχει ενημερωθεί αν είναι δυνατόν το σύνολο των προέδρων της επικράτειας. Αυτή είναι μια ανακοίνωση με ιδιαίτερη σημασία για εμάς τους πρόεδρους του Δημοτικού Κοινοτήτων του Δήμου Ροπού. Θα θέλαμε να τη μοιραστούμε μαζί σας και πάνω σε αυτή την είδηση θα θέλαμε να μεταφέρουμε και κάποιες δικές μας σκέψεις. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια πάνω στο πλέον αυτής της ανακοίνωσης αλλά και πάνω στα πρακτικά προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην καθημερινότητα και στην ενασχόλησή μας με τα ζητήματα των δημοτικών μας κοινοτήτων. Αρχικά, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε να κάνουμε το παράπονο μας, γιατί στην πρόσκληση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει σταθεί πρόσκληση στους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Θεωρούμε αδιανόητο ένα θέμα που αφορά, να μην αφορά τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων, τι παραλαμβάνει ο Δήμος. Η αιτίαση, η οποία μπορεί να έχει βάση ότι δεν κληθήκαμε γιατί δεν έχουμε δικαίωμα ψήφου, μπορεί γραφειοκρατικά να είναι 100% σωστή, δεν καθόλου. Όμως, κύριε Γιασημάκη, όμως, πολιτικά και δημοκρατικά είναι 100% άδικη. Δεν είναι δυνατόν ο πρόεδρος που θα κληθεί αύριο μεθαύριο να διαχειριστεί έκτακτες καταστάσεις, να μην ξέρει τι πατάει. Και αφού ανοίξαμε το θέμα και επειδή όπως συντηρηθήκατε ήδη από την εισαγωγή μου, οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων οργανώνονται σε παραλληλό επίπεδο, θα ήθελα να πω κάτι ακόμα. Όποιος έχει μελετήσει το προσχέδιο του Καλλικράτη, θα έχει διαπιστώσει πως προέβλεπε πολύ αναβαθμισμένο ρόλο για τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Και είναι λογικό, αφού αν πάμε σαν παράδειγμα μια δημοτική κοινότητα όπως τα Κιούργα, με τον προηγούμενο τρόπο διοικείται από ένα κοινοτικό συμβούλιο 11 μελές, αν δεν κάνω λάθος, με 7 μελή πλειοψηφία, ενώ σήμερα διοικείται από έναν αντιδήμαρχο και από έναν δημοτικό σύμβουλο. Και άλλα χωριά, όπως είναι το Καμαδρίτη, διοικούνται από έναν αντιδήμαρχο μόνο, δεν έχουν κάνει δεύτερο δημοτικό σύμβουλο. Εννοώ της πλειοψηφίας, έτσι για να είμαστε, να διευκρινίσουμε. Όταν όμως, κυρία Θεργίου, εννοώ, ναι, αλλά η πλειοψηφία δεν διοικεί. Παρακαλώ. Όχι για διάλογο τώρα, συνεχίστε κύριε Δε. Όταν όμως η καλεκλογέντα της εξουσίας έφτασε στο διατάφτα, που σημαίνει το οικονομικό, δηλαδή πώς θα αμείβονται οι πρόεδροι των δημοτικών κοινοτήτων, αποφάσισαν να υποβαθμίσουν οικονομικά τους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων και ταυτόχρονα να αφήσουν ασαφή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να εκμεταλλευτούν την τρέλα και την φιλοδοξία. Δηλαδή, ένας πρόεδρος δημοτικής κοινότητας έχει εκλεγεί με ασαφή δικαιώματα και σου λέει τι θα κάνει ο συγκεκριμένος πρόεδρος, θα πει δεν πληρώνουμε, άρα δεν ασκώ τα καθήκοντά μου, άρα θα χρεωθεί 3,5 χρόνια απραξίας. Άρα πολιτικά, καταστά. Εμείς λοιπόν κύριε Πρόεδρε, δηλώνουμε πως παρόλες αυτές τις μεθοδεύσεις της κεντρικής εξουσίας, θα παραμείνουμε πιστοί στον αγώνα για τα χωριά μας. Θα δώσουμε καθημερινή μάχη για την επίλυση των προβλημάτων τους. Και θα εξαντλήσουμε κάθε προσωπικό περιθώριο κουράγιου και θέλησης προκειμένου να μην λείψει τίποτα από τους δημότες μας. Και να είσαστε σίγουροι ότι το κουράγιο και η θέληση των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων και των τοπικών, εγώ θα πάρω των τοπικών, έχει αρχίσει. Το βάζω. Τώρα το βάζω, κύριε. Τώρα το βάζω. Τώρα μιλάω από τον.
αύριο. Έχουν πάρει και τυπογραφία. Λοιπόν, έχει αρχίσει να εξαντλείται, παιδιά, έτσι. Διότι όσο τρένα και λάχουμε, όσο αγάπη για τα χωριά μας να έχουμε, όταν καθημερινά δεχόμαστε χιλιάδες κλήσεις από τη Λακούβα μέχρι τη Λάμπα και ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάξουμε τη δουλειά μας. Ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάξουμε και την επιβίωσή μας. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Ταυτόχρονα, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας καλέσουμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να φέρετε θέμα την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων, των προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και την παραχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων από πλευράς του Δημάρχου, όπως αυτό προβλέπεται από τον Καρικράτη, όπου αυτό επιβάλλεται και υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δαφέ. Ξέρετε ότι είμαι τους πρόεδρους. Σας αγαπώ ιδιαίτερως και πραγματικά εκτιμώ το έργο σας. Το έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι πρόεδροι τώρα των τοπικών κοινοτήτων, μου θυμίζουν τους παλιούς αυτοδιοικητικούς, όπως τον Βαγγέλη τον Πάτρο γνωστά. Πρέπει να βγαίνετε μπροστά. Και βγαίνετε μπροστά και κάνετε απίστευτη δουλειά. Το έχετε πάρει πατριωτικά, με μηδαμινή αμοιβή και συγχαρητήρια σε εσάς. Είμαι στον αγώνα μαζί σας για να πάρετε αρμοδιότητες. Ο πρώτος που στεναχωρήθηκε όταν ο Καλλικράτης υποτίμησε τους προέδρους των τοπικών συμβουλίων είμαι εγώ. Γιατί αλλιώς να είσαι έναν άνθρωπο υπάλληλο σε μια περιοχή, αλλιώς εθελοντή. Γιατί αν παίρνετε κι εσείς όσα πρέπει ο αντιδήμαρχος ή οτιδήποτε άλλο, θα ήσασταν όλη την ημέρα υπεύθυνοι και με αρμοδιότητες διαφορετικές. Ήταν η μεγάλη μου στεναχώρια που ο Καλλικράτης σας υποτίμησε και σας έδωσε, υποτίθεται, οδηγορικά 300 ευρώ. Πραγματικά ο Καλλικράτης σας υποτιμά, σας αδικεί. Αποδεικνύεται ότι κακώς ο Καλλικράτης έκανε με το έργο σας. Είμαι υποχρεωμένος να πω ότι οι προέδροι των τοπικών παιδιά του Καλάμου, της Κάλλας, των Παλατίων, που απλώνε, κρατούν την περιοχή τους πολύ καλά. Συγχαρητήρια ακόμη μια φορά, ό,τι χρειαστείτε. Είμαι μαζί σας και πολιτικά και ηθικά και σας λέω και το εξής. Θα είμαι κοντά σας και πράγματα. Υπάρχει προκαταβολή των 2.000 ευρώ και των 1.000 που παίρνουν οι τοπικές, όποτε θέλετε θα αναλυθώ στο τύπο να τις παίρνετε για να λύσετε τα περιμέτια του χωριού σας. Όποτε θέλετε. Έχω δώσει εντολή επάνω να μην φύγετε γιατί. Γιατί καταλήξανε περιοχές, δίνανε μεγάλα έργα από τους προέδρους των τοπικών με πάρα πολύ λίγα λεφτά σε σχέση με μεγάλα κονδύλια των παρελθόντων ετών. Καθαριστήκανε παραλίες με 1.000 ευρώ ή διάφορα άλλα πράγματα που έχουν κάνει με υπευθυνότητα των προέδρων των τοπικών, ενώ χρειαζόταν δεκάδες χιλιάδες. Υπάρχει η προκαταβολή, δεν ξανά έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει αλλάξει. Όχι, δεν ξέρω. Υπάρχει μόνο η Οικονομική Επιτροπή. Θα διαδικαστεί το ρωτήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλουμε την ομολόγια, κρίνεται και πάμε για όλα. Για μένα. Θα πες και όλα. Δεν μπορεί να περνάει η Οικονομική Επιτροπή. Για μένα, κύριε Ζαφίρη, λέω μεγάλη κουβέντα, αλλά σημαντικό μέρος της πορείας του Καλλικράτη και του μέλλοντός μας εδώ είσαστε εσείς. Ζητώ τη βοήθειά σας. Αρμοδιότητα που δώσετε. Ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Όπως αυτή η κατάσταση εδώ είναι και είναι. Ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Να τους δώσετε αρμοδιότητες για να μπορούν και που προσπαθούν και δουλεύουν. Βεβαίως.